Το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης χτυπάει κόκκινο εντός αλλά και εκτός Βουλής. Ένα 24ωρο μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για το περιβόητο Plan X της ομάδας Βαρουφάκη, κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται στα χαρακόμματα με τον πρώην υπουργό, που δηλώνει δικαιωμένος, ήρεμος και καθαρός, χωρίς να διαψεύδει τον άλλοτε συνεργάτη του, James Galbraith. Ποιος είναι ο κύριος Galbraith? Πρώτα απ' όλα αυτά που λέει είναι απίστευτες φεδρότητες, είναι ανεκδίγητοι δον κιχωτισμοί από έναν άνθρωπο που δεν είχε απολύτως καμία θεσμική θέση. Στο ξέσπασμά του από το βήμα της Βουλής, ο Γιώργος Κουλιαράκης χαρακτήρισε ανακρίβειες τα όσα ακούστηκαν για δική του σχέση με τον Galbraith και τόνισε πως ο Αμερικανός οικονομολόγος δεν είχε καμία απολύτως θεσμική θέση. Προσέξτε το, δεν βρέθηκα ποτέ, παρότι ήμουν επικεφαλής της τεχνικής διαπραγμάτευσης, δεν βρέθηκα ποτέ ούτε σε μία σύσκεψη με τον κύριο Galbraith παρόντα. Όλα αυτά την ώρα που ο James Galbraith ξαναχτυπά. Με νέο άρθρο του στην ιστοσελίδα του Γιάννη Βαρουφάκη, υποστηρίζει ότι το εναλλακτικό σχέδιο που προέβλεπε αποκλειστές τράπεζες και επιστροφή στη δραχμή μέχρι επιστράτευση δημοσίων υπαλλήλων ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Αυτή ήταν η προετοιμασία ενός πρωταρχικού σχεδίου που ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό για την περίπτωση που η Ελλάδα αναγκαζόταν να βγει από το ευρώ. Όλοι γνωρίζαμε ότι τα γεγονότα θα κλιμακώνονταν προς το τέλος του Ιουνίου. Αυτό που δεν γνωρίζαμε και δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε ήταν ποια ακριβώς μορφή θα έπαιρνε αυτή η κλιμάκωση. Με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για ανοησίες. Ότι υπήρχε σχέδιο και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα λοιπά, τέτοια πράγματα όχι απλώς δεν υπήρχαν. Ο James Galbraith έχει μόνο καλά λόγια να πει για τον Γιάννη Βαρουφάκη, για τον οποίο γράφει ότι διεκπεραίωσε όλες τις υποθέσεις του εξαιρετικά. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης συζήτησε τα αποτελέσματα του έργου μας με τον Πρωθυπουργό και αυτός πήρε τις αποφάσεις που όλοι γνωρίζουμε. Έφυγα από την Ελλάδα στις 7 Ιουλίου με ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία πλευρά ευχόμουν να υπήρχαν καλύτερα αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό, ευχόμουν να υπήρχε μια ισχυρότερη όθηση από τους φίλους της Ελλάδας και να υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία από τους πιστωτές που δεν διαφάνηκε ποτέ. Από την άλλη πλευρά ένιωθα ικανοποιημένος για τις υπηρεσίες που προσέφερα για έναν καλό σκοπό. Ο Αμερικανός οικονομολόγος επαναλαμβάνει ότι οι συζητήσεις γίνονταν υπό άκρα μυστικότητα με συνεδριάσεις ακόμα και εκτός Αθηνών. Εργαστήκαμε αθόρυβα, κυρίως εκτός Αθηνών. Το μεγαλύτερο μέρος της κυβέρνησης έξω ή ακόμα και στο εσωτερικό του Υπουργείου Οικονομικών δεν συμμετείχε. Είμαστε υπερήφανοι ως κυβέρνηση και πολιτικές δυνάμεις που ζητήσαμε από τον ελληνικό λαό να παρέμβει σε μια οριακή στιγμή της διαπραγμάτευσης. Και το όχι παραμένει με την έννοια ότι ο λαός θα καλείται όποτε είναι αναγκαίο να λέει τη γνώμη του. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, που εμέσως επιβεβαιώνει την ουσία των αποκαλύψεων του Galbraith, επαναλαμβάνει πως για το Plan X ήταν ενήμερος από την πρώτη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας. Με αυτό το tweet, μάλιστα, επικαλείται την απάντηση του Πρωθυπουργού στη Φόφη Γεννηματά πριν από περίπου ένα χρόνο στη Βουλή. Αν οι εταίροι και οι δανειστές μας προετοίμασαν ένα σχέδιο Brexit, εμείς δεν θα έπρεπε να σχεδιάζουμε τις άμυνές μας. Ο Γιάννης Βαρουφάκης χαρακτηρίζει μνημονιακούς τους υπουργούς που τον κατηγορούν για τους χειρισμούς του και δηλώνει στο βηματοδότη πως έχει τη συνείδησή του καθαρή. Πολύ με διασκεδάζει που ανακαλύπτουν στην επέτειο του όχι αυτά που τους έλεγα μήνες πριν για να διαβάλουν το όχι. Εδώ περάσαμε ξυστά από την απόλυτη καταστροφή, από την κατάλυση των ελευθεριών, από την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το θέμα συνεχίζει να προκαλεί τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που στοχοποιούν τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τσίπρας δύο μέρες πριν το δημοψήφισμα επισκέφθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συναντώντας τον κύριο Καμένο, και ακούσαμε το περιβόητο, το απαράδεκτο, το μοναδικό που η πολιτική ευαισθησία, η δημοκρατική ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ κατάπια μάστο, ότι ο στρατός είναι έτοιμος να εφαρμόσει εσωτερική ισορροπία. Και ενώ οι αιχμηρές τοποθετήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, όλοι περιμένουν τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Εκατοντάδες Τούρκοι τουρίστες χειροκροτούν ηρωνικά. Στέκονται στην ουρά μπροστά στο τελωνείο της Χίου περισσότερες από τρεις ώρες, καθώς το σύστημα ελέγχου διαβατηρίων κατέρευσε στις 8.30 το πρωί. They told you something, what time do you, are you leaving? I don't know. They don't know. The gun knows, only the gun knows.
Μια γυναίκα δεν αντέχει την ορθοστασία και τη ζέστη και λιποθυμά. Δημιουργείται ένταση και εκνευρισμός, ενώ αρκετοί αποφασίζουν να επιβιβαστούν πάλι στο πλοίο και να επιστρέψουν στο Τσεσμέ από όπου ξεκίνησαν. We have been waiting for more than 2 hours. And 2 hours they have not declared anything to us. At least we were expecting that something could happen. They just have told us the reason why we are waiting for. And they didn't tell anything, they didn't inform even our Turkish captain. So it's shameless, I think. Το σύστημα έπεσε αρχικά στη Χίο, αλλά ακολούθησε ανάλογη εμπλοκή σε Μυτιλίνη, Σάμο και Εύρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι περιμένουν από αυτές τις ημέρες να δουλέψουν και να βγάλουν κάποια από τα σπαγμένα. Στις 12 το μεσημέρι προκειμένου να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία τους και μετά από παρέμβαση της περιφέρειας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζεται να επιτραπεί η είσοδος στους τουρίστες με απλό έλεγχο ταυτοπροσωπείας. Το δεύτερο περιστατικό ταλαιπωρίας Τούρκων τουριστών τις τελευταίες ημέρες. Το περασμένο Σαββατοκύριακο το σύστημα ελέγχου διαβατηρίων της Μυτιλίνης είχε πάλι μπλοκάρει, εγκλωβίζοντας 2.200 Τούρκους επισκέπτες. Εμείς η Μυτιλίνη δεν έχουμε τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Όλοι μας έχουν εγκαταλείψει. Οι Τούρκοι πολίτες μας στηρίζουν μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Η μόνη μας ελπίδα είναι να λειτουργεί η είσοδος. Το πρόβλημα στη Χίο αποκαταστάθηκε αργά το μεσημέρι και σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλονταν σε τεχνικούς λόγους. Και η εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας ξεκινά για τον Πρωθυπουργό. Στρέφει το κεφάλι του ψηλά και όπως μαρτυρά η γλώσσα των χεριών, ενθουσιάζεται φορώντας το τελευταίας τεχνολογίας VR headset της κινέζικης εταιρείας ZTE. Οι Κινέζοι παρουσίασαν στον Πρωθυπουργό και ένα smartphone. Με κινέζικες και ελληνικές σημαίες υποδέχθηκαν οι υπάλληλοι της Costco τον Πρωθυπουργό στην έδρα της εταιρείας της Αγκάη. Μάλιστα, από τα μεγάφωνα έπαιξε για λίγο και ελληνική μουσική. Ο πρόεδρος της Costco παρουσίασε στον Πρωθυπουργό μεγαλεπίβολο σχέδιο επενδύσεων στον Πειραιά. Η επιπλέον επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ θα περιλαμβάνει αναβάθμιση των υποδομών στο λιμάνι, ώστε να μπορεί σύντομα να δέχεται και το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου. Στον Προβλήτα 1 θα διακινούνται 7 με 10 εκατομμύρια στο μέλλον containers, σε συνδυασμό με σιδηροδρομική σύνδεση. Νέα δεξαμενή χωρητικότητας 300.000 τόνων θα φτιαχτεί στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη και ένα πάρκινγκ 20.000 αυτοκινήτων. Η επίσκεψή μας στην Κίνα, στο Πεκίνο και στη Σανγκάη είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση, την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Λιγότερες απεργίες ζήτησε ο πρόεδρος της Costco. Ευελπιστούμε και από την ελληνική πλευρά να μας δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον και καλό είναι να μην έχουμε τόσες πολλές απεργίες. Οι απεργίες είναι μια φυσική εξέλιξη όταν οι εργαζόμενοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η βούλησή σας είναι να έχετε ευχαριστημένους και τους εργαζόμενους και τους πελάτες σας. Στη Σανγκάη, τελευταίο σταθμό του ταξιδιού στην Κίνα, ο Πρωθυπουργός συνάντησε πολλούς επιχειρηματίες που μάλιστα υιοθέτησαν και το ενδυματολογικό του στυλ. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού τον συνόδευσε διακριτικά στο επίσημο πρόγραμμά του, στο δείπνο που παρατέθηκε στην ελληνική αποστολή, αλλά και κατά την υποδοχή του από τον Κινέζο Πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ στο Μέγαρο του Λαού. Οι τρεις τους μάλιστα μοιράστηκαν και μία επίσημη φωτογραφία. Ο Πρωθυπουργός εντυπωσιάστηκε όχι μόνο από τα τεχνολογικά επιτεύγματα της Κίνας, αλλά και από τα πολιτιστικά της μνημεία. Έγραψε μάλιστα στο βιβλίο επισκεπτών στο Μουσείο της Σανγκάης ότι οι αρχαιότεροι πολιτισμοί μπορούν να βρουν σημείο τομής στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο. Ο Τζορτζ Κλούνι και η σύζυγός του Αμάλ απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Ο φωτογραφικός φακός τους εντοπίζει λίγο πριν γευματίσουν σε εστιατόριο. Περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι. Η Αμάλ φοράει ένα μάξι vintage φόρεμα που τραβάει όλα τα βλέμματα. Το ζευγάρι περνάει πολύ χρόνο στη διάσημη λίμνη της Ιταλίας καθώς έχουν σπίτι εκεί. Με σεξι μπικίνι εμφανίστηκε στην παραλία της Ίμπιζα το διάσημο μοντέλο της Victoria's Secret, Αλεσάνδρα Μπρόζιο. Η 35χρονη Βραζιλιάνα με το καλλίγραμμο κορμί στι στιγμές οικογενειακής ευτυχίας. Οι παπαράτσι την απαθανάτησαν να χαίρεται τον ήλιο και τη θάλασσα μαζί με τον επιχειρηματία σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά. Το μπικίνι κλείνει σήμερα τα 70.
Στις 5 Ιουλίου του 1946, ο Γάλλος Λουί Ρεάρ παρουσίασε το πρώτο μπικίνι. Πηγή έμπνευσης του Ρεάρ, το Σαντροπέ, όπου παρατήρησε ότι οι περισσότερες γυναίκες προσπαθούσαν να απαλλαγούν από τα μεγάλα κομμάτια υφάσματος που μέχρι τότε φορούσαν για να μαυρίσουν. Αν και μηχανικός αυτοκινήτων, βρήκε τη λύση και άλλαξε μια για πάντα την εμφάνιση των γυναικών στις παραλίες. It's totally fine. It's, I think it's nice that everybody can take their clothes off and enjoy the sun. Από τότε το μπικίνι παραμένει η νούμερο ένα επιλογή των γυναικών.